Καλημέρα φίλε και φίλοι από το www.teachme.gr και από εμένα το Παγκρέι Πλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα και έχουμε το premium free μάθημα της εβδομάδα, το οποίο απολαμβάνουν κάθε εβδομάδα όλα τα premium free και φυσικά καθημερινά όλα τα premium μέλη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα φωτογραφικό τρόμο, όπως είναι λοιπόν ο τρόμος των κουνημένων φωτογραφιών και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε τουλάχιστον πολλέ από αυτέ. Έχουμε κατά το παρελθόν φωτογραφίζει πάρα πολλέ φορέ σε χαμηλό φωτισμό ή γενικότερα με το κλίστρο μα, όχι τόσο γρήγορο, για να μπορέσει λοιπόν να παγώσει την ολοκίνηση Και αυτό βεβαίω έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνουμε κουνημένε φωτογραφίε. Είτε λοιπόν πάσχουμε από μία μικρή δόση Parkinson, είτε έχουμε ξεχάσει να ανεβάσουμε το κλίστρο σαν ταχύτητα. Αυτό που θα έχει σαν αποτέλεσμα στην φωτογραφία μα θα είναι ένα κουνημένο αποτέλεσμα. Και φυσικά, όλη στη συνέχεια πετάμε τι φωτογραφίε αυτέ καθότι μα φαίνονται άχρηστε, μα φαίνονται όχι, θα λέγαμε, κατάλληλε για να τι παραδώσουμε στον πελάτη. Το Photoshop έχει φυσικά δουλέψει πολύ προς, στον τομέα της διόρθωσης των κουνημένων φωτογραφιών. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει θαύματα, καθότι μια κουνημένη φωτογραφία πρακτικά δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια μη κουνημένη φωτογραφία. Οπότε μην περιμένετε το Photoshop ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα να κάνει τα πράγματα φανταστικά για εσάς. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να εκπαιδευτείτε εσείς σωστά λοιπόν ως προς το να κρατάτε τη φωτογραφία, να χρησιμοποιείτε την φωτογραφική μηχανή, να χρησιμοποιείτε κάποιο τρίποδο ενδεχομένω ή γενικότερα να φωτογραφίζετε με πιο γρήγορο κλίστρο για να μπορέσετε λοιπόν να παγώσετε την κίνηση μέσα στην φωτογραφία σας. Έτσι λοιπόν σίγουρα έχετε φωτογραφίες και σίγουρα ψάχνετε τρόπους διόρθωσης. Υπάρχει λοιπόν από την έκδοση CS6 και μετά μια πολύ σημαντική υπηρεσία η υπηρεσία του Sacred Actions στο Photoshop η οποία κατά ένα βαθμό μπορεί να διορθώσει Κάποια στοιχεία κουνημένων φωτογραφιών. Δεν μιλάω για τι πολύ προβληματικέ, θα λέγαμε, καταστάσει. Μιλάω για τι καταστάσει τι οποίε λίγο θα λέγαμε έχει επέλθει ένα θόλωμα και ενδεχομένω να μα χαλάει την αισθητική. Οπότε, έχω ανοίξει μια φωτογραφία με έναν ε, παπά, τον οποίο φωτογράφησα τελευταία όταν είχα πάει και φωτογράφησα μια βάπτιση εδώ στην Αυστρία. Ο οποίο, βλέπετε, αρχίζει και λέει κάποια πράγματα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία. Και φυσικά, οι συνθήκε φωτισμού ήταν τέτοιε τι οποίε δεν είχα ακόμη. Καταλάβαινα ακριβώ τι ρυθμίσει στη μηχανή μου, καθότι μπήκαμε τη μία μέσα και ξεκίνησε ο Πάτερ και έλεγε οτιδήποτε λοιπόν ήθελε. Βεβαίω στα γερμανικά, καταλάβαινα λίγα πράγματα. Όπω και ανέχει, λοιπόν, δουλειά μου ήταν εκεί, όχι να καταλάβω το κήρυγμα, θα λέγαμε που έκανε ο Πάτερ, αλλά δουλειά μου ήταν να φωτογραφήσω έτσι. Οπότε ξεκίνησε, έκανα κάποιε ρυθμίσει, το βρήκα στη συνέχεια, αλλά γενικότερα λοιπόν μέχρι να το βρω είχα μερικέ θα λέγαμε ελαχίστω κουνημένε φωτογραφίε για να δούμε λίγο τι ρυθμίσει που έγιναν στη φωτογραφία αυτή. Πηγαίνω λοιπόν στο File, File Info να δούμε λοιπόν την φωτογράφηση. Η φωτογράφηση λοιπόν έγινε με 1 προς 30 όπως βλέπετε το κλίστρο, αρκετά θα λέγαμε αργό το κλίστρο για συνθήκε ε, σχετικά όχι πάρα πολύ φωτός, οπότε δεν είχε πολύ φως η εκκλησία, προσπάθησα να φέρω φως μέσα χωρίς να ανεβάσω πάρα πολύ το ISO, έτσι λοιπόν άφησα το κλίστρο μου να είναι σχετικά αργό για να μπορέσει να απορροφήσει περισσότερο φως από το περιβάλλον, αυτό βεβαίως είχε σαν αποτέλεσμα να έχω κουνημένη λίγο τουλάχιστον τη φωτογραφία μου Βεβαίω. Καλύτερα να έχουμε μεγαλύτερο ISO, βεβαίω όχι πάρα πολύ μεγαλύτερο ISO αν δεν έχετε πολύ καλή μηχανή. Καλύτερα λοιπόν να έχουμε κάνει μεγαλύτερο ISO για να έχουμε παγωμένε φωτογραφίε παρά να έχουμε κονημένε φωτογραφίε και χωρί θόρυβο. Έτσι, βεβαίω ακόμη επειδή είμαι στην μεταβατική κατάσταση από την D90 στην D800, α, φοβάμαι ακόμα το θόρυβο κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βεβαίω η D800 μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά ISO χωρί να μου βγάλει ιδιαίτερο κόκο, ιδιαίτερο λοιπόν σκουπίδι από το ISO. Ακόμα λοιπόν το φοβάμαι λίγο το ISO, έτσι λοιπόν κατεβάζω το κλίστρο για να μπορέσω να παλατζάρω το συγκεκριμένο και βεβαίω έχουμε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ ακριβώ. Κοιτάξτε. Έχουμε λοιπόν τον ε, πατέρα να είναι ελαφρώ κουνημένο. Βλέπετε. Δεν μιλάμε για τι περιπτώσει τι οποίε η φωτογραφία είναι πάρα πολύ θολή και, το, και η μύτη του έχει φτάσει μέχρι εδώ απέναντι. Μιλάμε για τι περιπτώσει στι οποίε το μάτι βλέπετε να είναι λίγο θολό, να είναι τα πράγματα λίγο πιο soft, λίγο πιο μαλακά από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Και αυτό βεβαίω είναι αποτέλεσμα κουνήματο. Κάτω βλέπετε εδώ πέρα το στόμα του είναι σχετικά, θα λέγαμε, πιο in focus από τη μύτη. Οπότε βλέπετε, μάλλον θα κούνησε το κεφάλι του λίγο πριν το φωτογραφίσω και τον έχασα. Έτσι. Και επίση λέμε και το χέρι εδώ πέρα. Βεβαίω το χέρι είναι πιο δύσκολο καθότι έχω εστιάσει κυρίω το κεφάλι με την φωτογραφική μηχανή. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να διορθώσω λίγο τον πατέρα για να μπορέσω να του δώσει μια καλύτερη φωτογραφία να δίνει ένα αυτόγραφο. Έτσι πηγαίνουμε λοιπόν, θα σα γνωρίσω ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό φίλτρο το οποίο επαναλαμβάνω υπάρχει στην έκδοση CS6 και μετά. Πηγαίνουμε στο φίλτ θα επιλέξουμε από εδώ το Sharpen και μέσα από εδώ θα επιλέξουμε το Shake Reduction. Θα κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ. Boom. Και αυτόματο θα ανοίξει ένα νέο παραθυράκι. Βλέπετε, το οποίο πρακτικά θα μου δώσει ε, την, ε, ένα νέο περιβάλλον εργασία μέσα στο Photoshop. Έτσι, αρκετά συχνά το κάνει αυτό το Photoshop όταν βάζουμε πιο προχωρημένα εργαλεία. Και αυτομάτω, βλέπετε ότι τρέχει το detail εδώ πέρα. Και ουσιαστικά τρέχει μια μπάρα, η οποία, ανάλογα φυσικά και με το μέγεθος της φωτογραφίας θα σας βγάλει το αποτέλεσμα, το διορθωμένο και βεβαίω αν σα βολεύει ή όχι είναι δικό σα θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι η πρώτη θα λέγαμε επιλογή του Sacred Action κάνει τα πράγματα πολύ μυστήρια, κάνει τα πράγματα λοιπόν πολύ πιο κοφτερά, πολύ πιο κοντράστη σίγουρα. Νομίζω ότι θα παραμείνω στην αρχική μου φωτογραφία. Έτσι λοιπόν, οπότε κατά την πρώτη σα γνωριμία ενδεχομένω με το Sacred Action ίσω να τρομάξετε, καθότι λοιπόν το Sacred Action παίρνει ένα δείγμα από κάπου τυχαία στη φωτογραφία και όχι λοιπόν στο στοιχείο που θέλουμε εμείς να αποδώσουμε. Οπότε δεν θα ουσιαστικά μιλήσω πάρα πολύ για, τα, για τις επιλογές εδώ καθότι πάνω κάτω θα πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα εκτός αν πάμε σε πολύ δραστικά και μεγάλα στοιχεία δηλαδή είτε στο 0 είτε στο 100. Θα πάω να δω το advanced εδώ μέσα όπου βλέπουμε ακριβώς μέσα από το advanced το σημείο στο οποίο έχει πάρει δείγμα έχει κάνει λοιπόν τη δημοτοληψία το Photoshop για να μπορέσει να μου φέρει μια διόρθωση όσον αφορά το κούνημα στη φωτογραφία μου. Αυτό φυσικά μπορεί να αλλάξει. Μπορώ λοιπόν να πάω για παράδειγμα εδώ να επιλέξουμε το Blur Estimator Tool και να κάνουμε ένα κλικ εδώ για παράδειγμα εδώ. Και αυτομάτω βλέπετε πώ μου προσθέτει δύο πλέον στοιχεία και πάλι λοιπόν ξεκινάει η όλη αυτή η διαδικασία να μετράει και να μου φέρει γενικότερα ένα άλλο αποτέλεσμα. Θα κλείσω λίγο το Advanced να βλέπουμε πίσω τι γίνεται. Βλέπετε ότι και πάλι τρέχει και το αποτέλεσμα σε λίγο θα είναι ένα αποτέλεσμα μια μίξη μεταξύ των δύο στοιχείων που έχω ορίσει. Βλέπετε λοιπόν ήδη ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε λίγο. Θα κάνουμε ένα zoom. Κοιτάξτε λίγο τι σημαίνει εδώ πέρα. Βεβαίω το zoom λίγο θα μου καθυστερήσει τώρα. Ερχόμαστε στο preview. Κάνω κλικ να το κλείσω. Βλέπετε λοιπόν πόσο soft ήμασταν πριν από λίγο και πώ πλέον με, το... με τη δεύτερη επιλογή που κάναμε μπορέσαμε και φέραμε μια διόρθωση τουλάχιστον στο πρόσωπο. Έτσι. Θα πάω μέσα στο advanced θα κλείσουμε το πρώτο, καθότι δεν θέλω να μας επηρεάζει καθόλου. Βεβαίως, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει και πάλι μια επέμβαση, βλέπετε και κάτω την μπάρα να τρέχει. Να δούμε λοιπόν αν θα μας επηρεάσει ή όχι, περιμένω να τελειώσει. Και καμία λοιπόν, κανένας, Καμία αλλαγή με χρήση με την απενεργοποίηση τη πρώτη της πρώτης επιλογή. Βλέπουμε και επίση ένα θαυμαστικό. Επίση, βλέπουμε ότι έχει γίνει μια, ένα χαμήλωμα τη ποιότητα για να μπορέσει να τρέξει την τεράστια αυτή φωτογραφία το Photoshop. Τέλεια. Κάνουμε και πάλι κλικ εδώ για να δούμε ακριβώ το σωστό αποτέλεσμα. Και βλέπετε το Fine Preview πώ θα ενεργοποιηθεί σε λίγο. Το Photoshop γενικότερα προσπαθεί να κάνει τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Οπότε μου δημιουργεί ένα πολύ πιο χαμηλό, θα λέγαμε, σε ποιότητα αποτέλεσμα για να μπορώ να δω ακριβώ αν μου κάνει. Θα κάνουμε ένα zoom out. Τέλεια λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα μου κάνει νομίζω καλύτερα από ό,τι πριν. Κοιτάξτε λίγο πώ ήμασταν πριν και πάλι. Βλέπετε πόσο πιο smooth ήμασταν, πόσο πιο μαλακοί λοιπόν ήμασταν σαν αποτέλεσμα και πόσο πιο κοφτερό είναι τώρα το αποτέλεσμα. Σίγουρα πολύ καλύτερο, βλέπετε. Βεβαίω μπορώ να κάνω και άλλε δοκιμέ. Μπορώ να έρθω για παράδειγμα να βγάλω το συγκεκριμένο μέσα από εδώ. Θα κάνω λοιπόν κλικ στο συγκεκριμένο σημείο, στο undock λοιπόν detail. Και στη συνέχεια λοιπόν μπορώ να έρθω και να βρω εγώ ακριβώ το σημείο που θέλω να έχω σαν σημείο επαφή φυσικά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε zoom. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω το 2 επί και να μπω πιο μέσα και να δω ακριβώ τα στοιχεία που έχουμε μεταβληθεί εδώ μέσα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μεταβολή, και επίση θα μπορούσα να πάω και στο μισό ακόμη για να το τα πράγματα λίγο πιο έξω. Οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε μια πιο, θα λέγαμε, ένα καλύτερο κεντράρισμα στην επιλογή που θέλουμε να κάνουμε. Και στη συνέχεια, κάνοντα ένα κλικ εδώ, μπορώ να φέρω την επεξεργασία σύμφωνα πλέον με το καινούργιο σημείο επαφή. Το σημείο επαφή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μέσα στο Sacred Reduction, καθώ η επιλογή που θα δώσουμε στο Photoshop θα έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στη συνέχεια. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το σημείο που θα ορίσουμε εμεί για να διαβάσει το Shake και να μου δώσει στη συνέχεια μια καλύτερη στην ποιότητα ή όχι. Καθότι, αν το βάλουμε όπω είδαμε πριν από λίγο στην αρχή κάτω στο βιβλίο, τα πράγματα ήταν χείριστα σε σχέση λοιπόν με τη δεύτερη επιλογή που κάναμε πάνω στο κεφάλι. Περιμένουμε φυσικά λιγάκι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να δούμε το αποτέλεσμα. Θα περιμένω λίγο ακόμη και βεβαίω στη συνέχεια θα, κάνω, θα πάρω μια, ένα δείγμα από κάπου πίσω για να δούμε ακριβώ τι συμβαίνει όταν επιλέγουμε λάθο σημείο. Βλέπετε λοιπόν πόσο δυνατό αποτέλεσμα έχουμε πάρει. Κοιτάξτε λίγο, κάνω ένα κλικ εδώ μέσα και ουσιαστικά. Μου, α, μου εμφανίζει το προηγούμενο το πριν, βάλω βασικά το F έτσι. Κοιτάξτε λίγο πώς ήταν πριν και λοιπόν πώς είναι τώρα. Πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Τέλεια, σαν αποτέλεσμα. Οπότε, να πάμε τώρα για παράδειγμα εδώ και πάρω δείγμα για παράδειγμα από εδώ. ίσως να το κλείσω αυτό. Βλέπετε, πώ γυρίζει και πάλι πίσω. Θα πάρω λοιπόν ένα δείγματάκι δειγμα, ένα μέσα από εδώ, πάλι από το, το εργαλείο Φυσικά το οποίο ονομάζεται Blair Estimation Tool. Θα κάνουμε ένα κλικ και drag για παράδειγμα εδώ και θα περιμένουμε σε λιγάκι να μα δώσει τη νέα κατάσταση. Βεβαίως θα μπορούσα να το κάνω και μέσα από εδώ, έτσι. Ακριβώς. Τέλεια. Και βέβαια μετά θα μου δώσει να το πάρω και μέσα από εδώ για να δούμε το τραγικό του πράγματος. Έτσι, περιμένω λιγάκι. Και παρατηρούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Βεβαίως έχει βγει και ένα θαυμαστικό εδώ, το οποίο μας αναφέρει ότι είναι poor blur trace. Οπότε δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Κάνουμε click για να κάνει apply και αυτομάτως βλέπετε πόσο χάλια μας κάνει τη φωτογραφία μας. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το σημείο από το οποίο θα πάρουμε δείγμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Κάνουμε λοιπόν ένα drag και πάλι να το φέρουμε εδώ το συγκεκριμένο. Έτσι, περιμένουμε και πάλι να πάρει τα δείγματα και θα ολοκληρώσουμε το μάθημά μας. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί αυτό θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια φωτογραφία κατά πολύ ανώτερη από την αρχική μας. Περιμένουμε λιγάκι και αυτομάτως θα μα φέρει τη διόρθωση. Βλέπετε πόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσα να κάνω και άλλε άλλες αλλαγέ εδώ μέσα. Καταρχά, έχουμε το Source Noise, όπου βλέπετε ότι μα γράφει ορισμό τη πηγή για την αφαίρεση πρακτικά του θορύβου. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε, να κάνουμε και ένα Noise Reduction μαζί λοιπόν με το Shake Reduction. Από εκεί και πέρα, το Smoothing θα μου επιτρέψει να μαλακώσω τα πράγματα ή να τα κάνω πολύ πιο σκληρά. Γενικότερα λοιπόν, κάποιε μεσαίε τιμέ θα ήταν πολύ καλέ για εμά συνήθω δεν πειράζει τίποτα από αυτά όταν μπαίνω μέσα εδώ. Αλλά για να δούμε λίγο τι και θα πάρουμε. Πηγαίνουμε λοιπόν το smoothing για παράδειγμα στο 0. Και αυτομάτω μόλι ενεργοποιηθεί, βλέπετε ότι παίρνουμε ένα πιο κοφτερό αποτέλεσμα. Βεβαίω όμω θα έχουμε μια αύξηση στον θόρυβο έτσι. Θα κάνουμε ένα zoom να δούμε λίγο τι σημαίνει εδώ. Βλέπετε ότι ο θόρυβο λοιπόν αρχίζει και κάνει πάρτι λίγο τώρα, καθότι προσπαθεί το Photoshop να φέρει μια σωστή ισορροπία. Βεβαίω όμω τα πράγματα σίγουρα θα είναι λίγο πιο δύσκολα όταν χαμηλώσουμε το smoothing. Αν θέλετε να το κάνετε έτσι, δηλαδή να βγάλετε όσο περισσότερη λεπτομέρεια θέλετε και δεν σας απασχολεί ο θόρυβος, τότε μπορείτε να χαμηλώσετε το smoothing εντελώ έτσι και να έχετε πρακτικά μία... Την πιο κοφτερή θα λέγαμε φωτογραφία που θα μπορούσατε να έχετε, με τη, με, τη ρύθμιση φυσικά που έχουμε κάνει, χωρίς όμως να έχουμε αφαίρεση του θορύβου. Περιμένουμε λιγάκι να ουσιαστικά αποτυπωθεί ο θόρυβος πρακτικά με τη νέα επιλογή που έχουμε κάνει. Τέλεια, βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα αποτελεσματάκι μυστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε και την ουσιαστικά μπορούμε και εδώ να ακυρώσουμε τα artifacts, δηλαδή τα σκουπίδια τα οποία βγαίνουν κατά την απόδοση του συγκεκριμένου sacred action. Πηγαίνουμε λοιπόν στο 0, να δούμε ακριβώ τι θα πάρουμε. Και αφού βεβαίω γίνει και πάλι ένα ρεντάρισμα, και έτσι λοιπόν εδώ μέσα βλέπετε τι μεταβολέ που έχουν γίνει και τι διορθώσει που έχουν γίνει όσον αφορά τη μετατόπιση τη μύτη, του στόματο, του αγωνιού του λαιμού και τα σχετικά ακόμα και των ματιών. Μέσα λοιπόν από το artifact suppression, ε, μπορούμε πρακτικά να ακυρώσουμε όλο το μαλάκωμα που έκανε το Photoshop για να μα εμφανίζεται συγκεκριμένα. Νομίζω αν το πάμε γύρω στο 30 και πάλι θα είμαστε κομπλέ. Βεβαίω, αν το πάμε στο full θα έχουμε ένα πολύ θολό αποτέλεσμα. Να το δούμε λίγο και πάλι αφού βεβαίω κάνει render. Βλέπετε λοιπόν ότι πρακτικά η διαφορά που έχουμε με την αρχική φωτογραφία είναι λίγα πράγματα. Βεβαίω έχουμε και άλλα στοιχεία εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Αλλά όπω και αν έχει, βλέπετε ότι παίρνουμε και πάλι ένα θολό αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω γύρω στο 30 θα είμαστε OK. Όπω ακριβώ λοιπόν ήμασταν και πριν. 30. Και ενδεχομένως στο smoothing να το φέρω λίγο παραπάνω. Ενδεχομένως στο 10% για να είμαστε ικανοποιημένοι από την πλευρά του μαλακώματος στο δέρμα. Περιμένουμε λιγάκι να φορτώσει και αν μας κάνει θα είμαστε κομπλέ. Αν δεν μας κάνει θα ανεβάσουμε λίγο το smoothing ακόμα. Θα ανεβάσω λίγο ακόμη το smoothing γύρω στο 20 για να αφαιρέσω πρακτικά διάφορα στοιχεία τα οποία είναι περίεργα αυτή τη στιγμή. να ανεβάσω λίγο και το artifact suppression γύρω στο 40. Και αφού βεβαίω τελειώσει το αποτέλεσμά μου, θα μπορούσα φυσικά να ορίσω και δεύτερα σημεία ε, διόρθωση του shake, έτσι. αφού βεβαίω ολοκληρωθεί το πρώτο, θα δούμε τι επιλογέ που έχω. Περιμένουμε λιγάκι. Έχουμε λοιπόν τη διόρθωση. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει το smoothing στο 10 και το artifact suppression στο 30. Το γράφουμε 30. Και θα δοκιμάσω λοιπόν τώρα να φέρω κι άλλη μία πηγή εδώ μέσα. Οπότε ερχόμαστε. Έχουμε λοιπόν το ένα region. Θα μπορούσα φυσικά να το μεγαλώσω αυτό για να έχω ένα γενικό. Νομίζω ότι θα με βοηθήσει να αφαιρέσω τα συγκεκριμένα στοιχεία από τη μύτη και από το στόμα και το λαιμό. Για να δούμε λίγο αν θα τα καταφέρει. Αλλά γενικότερα πλέον έχουμε ένα όπλο, ένα πολύ σημαντικό όπλο σε περιπτώσει που έχουμε κουνημένε φωτογραφίε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διορθώσουμε διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι δουλειά κάνει. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το στόμα και το σαγόνι, αλλά και το λαιμό ενδεχομένω. Βλέπετε πόσο ωραίο αποτέλεσμα μου δίνει και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, έτσι. Βλέπετε πόσο ωραίο. Οπότε νομίζω σώσαμε τη μέρα. Πετύχαμε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη διόρθωση ω προ το κούνημα τη φωτογραφία μέσα από το Sacred Action, Ένα πολύ σημαντικό θα λέγαμε φίλτρο το οποίο υπάρχει στι εκδόσει CS6 και μετά. Δηλαδή CS6 Creative Cloud και Creative Cloud 2014. Οπότε λοιπόν μπορείτε να το βρείτε στι τρει τελευταίε εκδόσει του Photoshop και βεβαίω να σα βοηθήσει να σώσετε τι όποιε φωτογραφίε σα οι οποίε ήταν κουνημένε. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε κλικ στο OK και αυτομάτω να δούμε το πριν και το μετά μέσα από το history του Photoshop. Περιμένουμε φυσικά λιγάκι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επαναλαμβάνω, ανάλογα με το μέγεθο τη φωτογραφία, θα αργήσει περισσότερο το εφέ ή λιγότερο. Οπότε, αν βάλετε μια πολύ μεγάλη φωτογραφία όπω αυτή που έβαλα εγώ, σίγουρα θα έχετε λίγο περισσότερο χρόνο στην επεξεργασία. Αν βάλετε βεβαίω μια χαμηλότερη, τα πράγματα θα τρέξουν λίγο πιο γρήγορα. Προτείνω όμω να βάλετε την original φωτογραφία σα και να μην τη μικρύνετε. Γι' αυτό το λόγο δεν θα σα δώσω αρχείο, θα σα αφήσω λοιπόν να βάλετε τη δικιά σας φωτογραφία μέσα και να δουλέψετε λοιπόν εσείς με τα δικά σας αρχεία γενικότερα για να δείτε ακριβώς τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις δικές σας φωτογραφίες. Περιμένουμε λιγάκι. Και μόλις ολοκληρώθηκε το αποτέλεσμά μας, για να το δούμε λίγο. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, κοιτάμε το πριν και το μετά. Κοιτάξτε πώς είμαστε πριν από λίγο και πώς είμαστε τώρα. Βλέπετε, καμία σχέση. Σίγουρα σώσαμε τη μέρα. Σίγουρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν βλέπετε πώς μειώθηκαν πρακτικά πως μειώθηκε η κίνηση και σίγουρα μπορείτε να πάρετε ακόμα καλύτερα πράγματα μέσα από το Sacred Action και να πετύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει κατά πολύ ανώτερα. Να το ξαναδούμε και από εδώ. Βλέπετε έτσι, τα πράγματα λοιπόν τώρα έχουν σωθεί και πλέον ε, ο πατέρα είναι νεταρισμένο. Έτσι οπότε τα πράγματα είναι σωστά και όμορφα. Έχουμε λοιπόν το μοντέλο μα να είναι καθαρό και πλέον δεν έχουμε κανένα άγχο αν δεν πετύχαμε ή όχι στην φωτογράφηση. Έτσι, ακόμα και οι γρήγορε φωτογραφίε που κάνουμε κατά την προετοιμασία ενδεχομένω να γίνουν πάρα πολύ καλέ στο τέλο. Από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο ήταν το premium free μάθημα τη εβδομάδα, το οποίο φυσικά απίλαυσαν όλα τα premium free και εννοείται τα premium μέλη. Για τα premium free mail φυσικά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, για τα premium μέλη εννοείται φίλοι μου αύριο. Γεια χαρά!